μισός. Είναι που ονειρεύομαι σαν το καραγκιόζι. Φίλους και εχθρούς στις μικρές μου πλάτες, όμορφα να σήκωνα σαν να ήταν επιβάτες. Λευκό μου σε τον Άρη, πάμπα μου φεντή, κι αγάπη τα χάμα σφυσάει. Άρε στη σκιά σου του τότε παιδί, που δεν έχει απόψε που να πάει, που να πάει. Μετρώ τα λόγια του καμπούρι, πίσω από το λευκό πανί, μέσα από το κυβούρι. Μα όσο κι αν μετρώ κάτι περισσεύει, τρίπια είναι η αγάπη μας και δεν μας προστατεύει. Λευκό μου σαν τον Άρη, λάμπα μου τρελή, κόκκινο αυγό η καρναβάλια. Μέσα από την κάλωτη τη σταριστική, μας κοιτάει ο χάρος και του τρέχουνε τα σάλια. Και εικόνες κάρας που πηδιάρικα φεύγουν οι χειμώνες. Αν δεν τρέπεσαι να καθίσεις πίσω, έλα στην παράσταση να σε γιουχαΐσω. Λευκό μου σαν τον Άρη, λάμπα μου φεντή, κι αγάπη τα χάμα σφυσάει. Βάλε στη σκιά σου του τόνο παιδί, που δεν έχει απόψε που να πάει, που να πάει. Καλησπέρα, καλό απόγευμα. Άλλη μια Τετάρτη μας βρήκε εδώ κοντά, η τελευταία Τετάρτη του μήνα. Κοιτάξτε πώς προχωρήσαμε και φτάσαμε και στον Οκτώβριο, τόσο γρήγορα. Ούτε τις καταλαβαίνουμε τις μέρες πώς περνάνε. Και βέβαια μπορώ να πω ότι δρόσησε κιόλας. Και γι' αυτό εμείς θα ζεστάνουμε την καρδιά μας με διηγήματα. Όπως σας είχα υποσχεθεί, κάθε τελευταία Τετάρτη του μήνα θα είναι αφιερωμένη στους συγγραφείς και στη λογοτεχνία και συγγραφείς. Ξεκινάμε με τον αγαπημένο μας φίλο, το Σάκη τον Ντομάρα. Έχω γράψει κάποια, να σας πω δύο λόγια για εκείνονα, για να το γνωρίσετε. Και είπα να τον γνωρίσουμε μέσα από το τελευταίο του βιβλίο, από την τελευταία νουβέλα που έχει γράψει, η αφή του σπασμένου καθρέφτη. Να τον γνωρίσουμε μέσα από εκεί. Λοιπόν, να σας πω δύο λόγια για τον Σάκη. Ο Σάκης από δική του επιλογή, και εφόσον δεν τον ικανοποιούσε όλη η οικονομική κατάσταση εδώ στην Ελλάδα, αποφάσισε να πάει στην Γαλλία. Πριν πάει εκεί βέβαια, λοιπόν, ο Σάκης μπορούμε να πούμε ότι ήταν σαν medium, πρόβλεπε τι έχει να γίνει και δεν του άρεσε η πολιτική που υπήρχε, όλη αυτή η πολιτική που ασκούσανε το 2010 που διαμορφωνόταν στη χώρα μας, και έτσι έφυγε και πήγε για τη Γαλλία. Πριν πάει βέβαια εκεί πέρα, ήταν αρθρογράφος εδώ στα Επίκαιρα στη Νέα Σμύρνη. Έχει γράψει 3 βιβλία στην τοπική εφημερίδα της Νέας Σμύρνης. Έχει γράψει 3 βιβλία. Το πρώτο του βιβλίο λεγόταν «Όταν το πάθος γνώρισε τον έρωτα». Μπορώ να πω ότι είναι από τα καλύτερά του. Μετά το δεύτερο βιβλίο του είναι «Η συνάντηση» και το τρίτο βιβλίο είναι «Το εγώ μου συναντάει το πορτρέτο μου», συγγνώμη για το σαρδά. Ο Σάκης είναι τώρα 44 χρόνων περίπου, ή να μην πούμε την ηλικία δεν κάνει,
και πολύ δραστήριος. Και θέλω να τον γνωρίσουμε, δεν θέλω να πω πολλά, θα τον γνωρίσουμε μέσα από το βιβλίο του, το τελευταίο του βιβλίο. Να καλωσορίσω τη φίλη μας την Μιλιά, να καλωσορίσω τον Γιώργο, να καλωσορίσω τον κύριο Γιώργο Ταντουμπουρατζή, τον πιστό μας φίλο. Να καλωσορίσουμε και τον Μιχάλη, καλό απόγευμα. Και να βάλω ένα κομμάτι λίγο για να πάρω μια ανάσα, να οργανωθώ, γιατί όπως με βλέπετε πάντα ξεκινάω λίγο απότομα, με αποτέλεσμα να κάνω τα σαρδά μου και με αποτέλεσμα να μπερδεύομαι στην, στο τι θέλω να κάνω. Λοιπόν, και λέω να βάλω έτσι κάτι σε ελαφρύ που να το έχω... και σαν χαλή στην ανάγνωση της, του βιβλίου. Λοιπόν, αφού μπήκα στο κλίμα και νομίζω ότι μαζί μου μπήκατε και εσείς στο κλίμα, να ξεκινήσουμε με την πρώτη σελίδα.
Φυσικά θα κοιτάω να έρχονται και κάποιοι αφηγητές, ώστε να μην κουράζω συνέχεια με τη δική μου τη φωνή και να υπάρχει ένα χρώμα. Με τον Σάκη το Τομάρα θα ασχοληθούμε τουλάχιστον τους πρώτους 6 μήνες. Θα ασχολιόμαστε μαζί του, δηλαδή θα τον γνωρίζουμε. Και μετά θα αρχίσουμε να γνωρίζουμε σιγά σιγά και άλλους καινούργιους συγγραφείς. Λοιπόν, και αυτό μπορεί να είναι, και πίεση μπορεί να είναι, όντως. Λοιπόν, ξεκινάμε. Η αφή του σπασμένου καθρέφτη. Έχω σηκωθεί μέσα στη νύχτα, το κεφάλι βαρύ, η ψυχή μου άρρωστη. Κάθομαι στην άκρη στο κρεβάτι, κοιτάζω το ρολόι, δείχνει 3 το πρωί. Το δωμάτιό μου με πνίγει. Θέλω να πάρω τους δρόμους, να χαθώ μέσα στη νύχτα, ανάμεσα σε άγνωστους, αρκεί να μπορέσω να ξεχάσω. Κοιτάζω το μικρό μου γραφείο. Κοιτάζω τα σκόρπια χαρτιά που υπάρχουν πάνω στο γραφείο. Την πένα μου. Όχι, δεν θα φύγω. Θα γράψω. Πάντα όταν γράφω νιώθω όμορφα. Θα γράψω λοιπόν. Για εμένα. Για εσάς που με αγαπήσατε. Που σας αγάπησα. Θα γράψω για την ψυχή μου που νιώθω ότι έχει αρρωστήσει και αρχίζω να γράφω. Μερικές φορές πιστεύουμε ότι όλα πρέπει να γίνουν τη στιγμή που πρέπει. Όμως, καμιά φορά οι στιγμές μας ξεχνούν, οπότε πρέπει να ψάξεις να βρεις τον τρόπο να τις προκαλέσεις ή να τις προσκαλέσεις. Μια τέτοια στιγμή, ίσως η σημαντικότερη, είναι ο θάνατος. Πολλές φορές ήθελα να τον προσκαλέσω για ένα κόκκινο κρασί, για ένα γεύμα γενεθλίων. Πάντα όμως ήμουν δειλός. Φοβόμουν μη και αρνηθεί αυτή την πρόσκληση μαζί μου, με το κορμί μου. Όχι, δεν είναι ο φόβος, ούτε δειλός είμαι. Απλά ελπίζω. Πιστεύω πως κάτι θα αλλάξει. Και όλο και περισσότερο περιμένω αυτό το κάτι, αλλά δεν έρχεται. Εγώ ακόμα περιμένω, αλλά αυτό δεν έρχεται. Είναι άσχημο να είσαι ζωντανός και να νιώθεις ότι έχεις πεθάνει. Λίγο άτοπο θα μου πεις, να νιώσεις το θάνατο, όταν δεν μπορείς να τον δεις, δεν μπορείς να τον αγγίξεις. Βρίσκομαι στο μέσο στρατή της ζωής μου και νομίζω ότι τα πάντα με έχουν εγκαταλείψει. Με έχουν ξεχάσει. Πόσο τραγικό να ζω τη μοναξιά ενός γέροντα, τόσο πρόωρα. Ο μόνος μου σύμμαχος ο καθρέφτης. Δεν έχεις γεράσει, μου λέει. Η ψυχή σου όμως παλεύει να μη γεράσει. Είναι η μοναξιά αυτή που τη σημαδεύει, που την οδηγεί γρήγορα στο γύρας και από εκεί στο θάνατο. Η μοναξιά είναι πολύ άσχημη όταν σε επιλέγει. Είναι σαν τα γυρατιά που έρχονται χωρίς πρόσκληση. Το ίδιο λοιπόν σκληρή και άσχημη είναι και η μοναξιά, όταν έρχεται να γευματίσει μαζί σου και προκλητικά σε προσκαλεί να χορέψεις μαζί της. Τα μεσάνυχτα, το ξημέρωμα. Τι είναι τελικά τρομερό? Ο θάνατος ή η ζωή? Τη ζωή την έμαθα νωρίς. Το θάνατο τον άγγιξα επίσης νωρίς. Ζευγάρι όμως δεν γίναμε. Ίσως γιατί ήμουνα πολύ ωραίος για αυτόν ή πολύ άσχημος, αισιόδοξος ή μίζερος. Σημασία έχει ότι ζευγάρι δεν γίναμε. Όμως, αρκετές είναι οι φορές που έχω την επιθυμία να γυρίσω το μαχαίρι της ιστορίας πάνω στο κορμί μου. Αυτό το κορμί που λάτρεψα, όπως ο Απόλλωνας τον ήλιο και ο ήλιος τον Απόλλωνα. Σε αυτό το κορμί που το άγγιξε η ειδονή, ο πόνος, η αρρώστια. Το σώμα παρόλα αυτά έμεινε ακλόνητο.
Η ψυχή μου όμως τώρα έχει αρρωστήσει. Και αν αρρωστήσει η ψυχή, τι θα κάνει άρα για το σώμα? Πόσο ακόμα θα πληρώσω για τα όνειρά μου? Πόσο ακόμα θα πληρώσω για τα όνειρά μου? Πόσο ακόμα θα μπορώ να ελπίζω σε αυτά? Τα περισσότερα όνειρα, μικρά ή μεγάλα, τους έδωσα σάρκα από τη σάρκα μου και αίμα από το αίμα μου. Σήμερα το πληρώνω με την ψυχή μου που πονάει. Θέλει να φωνάξει και δεν μπορεί. Θέλει να φύγει και δεν μπορεί. Δεν έχει τη δύναμη να αποδράσει και ας το θέλει. Όμως ο κόσμος είναι όμορφος, γιατί φτιάχτηκε με τα χέρια της πίκρας. Η ζωή είναι όμορφη, γιατί την κρατούν, τη χαϊδεύουν, την αγγίζουν τα χέρια της πίκρας. Νιώθω πως έφτασε η ώρα να φύγω. Ψάχνω τον τρόπο και το χρόνο. Η ζωή μου ήταν μια μεγάλη αγάπη, μια θλίψη, μια απέραντη μοναξιά, μια ολέθρια σχέση. Raise this barn, raise this barn. One, two, three, four. Together we can raise this barn. One, two, three, four. Up, 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 go the beams. Hammer those joints, working team. Είσαι φοιτητής, θα φας καλά. Χρησιμοποίησε το... Είσαι φοιτητής, θα φας καλά. Από τις 20 Σεπτεμβρίου έως και τις 30 Νοεμβρίου χρησιμοποίησε τον κωδικό food. Όλα τα στρατούρα μου, ένα είναι που σου μοιάζει. Ένα που βγαίνει το πουνό όταν γλυκό χαράζει. Η παρισάκι μου ψημά κι αγρίσει σε ποτίζει. Που στέκεις πάντα δροσερό και στα κύματα τρεχώ και δεν τρομάζω. Κι όταν σε συλλογίζομαι τρεμώ κι αναστενάζω. Τι να σου πω, τι να μου πεις, εσύ παραγνωρίζεις και την ψυχή και την καρδιά, εσύ μου την ορίζεις. Να είχα το σύννεφο άλογο και τα στριφαλινάρι, το φεγγαράκι της αυγής να ακούω κάθε βράδυ. Αν μ' αγαπάς κι εν όνειρο, ποτέ να μην ξυπνήσω, γιατί με την αγάπη
σου ποθώ να ξεψυχήσω. Αν μ' αγαπάς κι είναι όνειρο, ποτέ να μη ζυπνήσω, γιατί με την αγάπη σου ποθώ να ξεψυχήσω. Το πουλί που στη φωτιά σημώνω, κι εγώ με στάχτη γίνομαι και πάλι ξανανιώνω. Σαν μια δάμη πιστική παλιώνει μη δελειώνει, αν φυκεβαίνει στην καρδιά και ξανά καινούργια. Χωρίς αέρα το ζωή, χωρίς νερό το ψάρι, χωρίς αγάπη βέβαια στο κορί και παλικάρι. Αν μ' αγαπάς κι είναι όνειρο, ποτέ να μην ξυπνήσω, γιατί με την αγάπη σου ποθώ να ξεψυχήσω. Αν μ' αγαπάς κι είναι όνειρο, ποτέ να μην ζυπνήσω, γιατί με την αγάπη σου ποθώ να ξεψυχήσω. Κάνω συγχρόνως και τις δημόσιες σχέσεις, γι' αυτό με βλέπετε και γράφω. Λοιπόν, τι έγινε τώρα, κάτι έχασα. Να συνεχίσω με το σάκι μας. Λοιπόν, προχωράμε στην αφή του σπασμένου καθρέφτη, σελίδα τέταρτη. Κάποιες φορές νομίζω ότι ο ερχοσμός μου σε αυτή τη ζωή με τους περίεργους ανθρώπους με τραυμάτισε. Μ' έκαψε και με φώτισε με τη φλόγα της εμπειρίας. Δυστυχώς ο δρόμος της επιστροφής μου καταστράφηκε. Στην πραγματικότητα η ζωή δεν έχει προορισμό, αλλά μόνο παρελθόν και παρόν. Πιστεύω ότι μπορούσα να φέρω τα πράγματα εκεί που πρέπει ή εκεί που υποτίθεται πως πρέπει. Έτσι είναι πλασμένος αυτός ο κόσμος, με τα πρέπει για τους πολλούς και τίποτα για τους λίγους. Ο κόσμος όμως αλλάζει. Εμείς αλλάζουμε. Το κορμί μας αλλάζει και η ψυχή μας ακόμα προσπαθεί να μην αλλάξει. Μια διαδρομή μέσα στη ζωή μαρτυρική και άρρωστη. Κι όμως ακόμα ελπίζω. Ελπίζουμε. Δεν ξέρω το γιατί. Ένα μόνο γνωρίζω. Ότι είναι πολύ όμορφο συνέστημα η ελπίδα. Στις ώρες της ατέλειωτης μοναξιάς μου, που με τρελαίνει, με κουράζει και με κομμάτια ζει ψυχικά και σωματικά, συνεχίζω να ονειρεύομαι. Και με τα κομμάτια μου ζει ψυχικά και σωματικά και συνεχίζω να ονειρεύομαι. Δεν μου άρεσε ποτέ να είμαι μόνος. Η μοναξιά αυτή ανήκει σε αυτούς που έφυγαν από τη ζωή. Η μοναξιά στον κόσμο των ζωντανών είναι λεπίδα κοφτερή.
το φιλί της προδοσίας από τη ζωή, η πίκρα που σου προσφέρεται στο δισκοπότηρο της ζωής. Με πιάσε πάλι αυτό το συναίσθημα της φυγής. Απομακρύνομαι από το να γράφεις με αργά βήματα που μπορεί να δηλώνουν δειλία ή τρόμο. Έχω φτάσει στη μέση του μικρού δωματίου με βλέμμα πλανές, γυάλινο, με το βλέμμα ενός τρελού ίσως. Περιπλανιέμαι στο χώρο μου. Φαίνεται άγνωστος και αρχίζω να γυρίζω γύρω από τον εαυτό μου. Με κραυγή πόνου, η πανικού ουρλιάζω. Αφήστε με να φύγω, μη με κρατάτε. Δεν θέλω να μείνω άλλο εδώ. Πάω να φύγω, κάτι σαν αόρατος τείχος με εμποδίζει. Φωνάζω, θέλω να φύγω. Αφήστε με να φύγω. Κλαίω, τη φωνή μου την πνίγει το κλάμα, ο δρυμός. Φωνάζω και πάλι, θέλω να φύγω. Αφήστε με να φύγω. Πέφτω στο πάτωμα με κορμί κουλουριασμένο. Συνεχίζω να κλαίω με οδυρμούς. Θέλω να φύγω, γιατί δεν με αφήνετε να φύγω? Τι είναι αυτό που με κρατάει? Συνεχίζω να κλαίω. Νιώθω καυτά τα δάκρυα στο πρόσωπό μου, γιατί δεν με αφήνουν να φύγω. Με πήρε ο ύπνος. Παρένθεση. Σάκη, με εκφράζεις. Λοιπόν, παιδιά, αυτά τα συναισθήματα τα έχω κι εγώ. Α, σαν να με εκφράζει πολύ. Λοιπόν, πάμε στην έκτη σελίδα. Ένα χέρι είναι αυτό που με ξυπνάει. Προσπαθώ να δω ποιος είναι, αλλά δεν υπάρχει κανείς. Μόνο η εκνευριστική μοναξιά του δωματίου. Ψάχνω το ρολόι. Δεν υπάρχει ρολόι. Ψάχνω το κινητό μου τηλέφωνο. Ούτε τηλέφωνο υπάρχει. Δεν ξέρω την ώρα, που βρίσκομαι. Δεν είναι ο χώρος που ζω τα τελευταία χρόνια της ζωής μου. Γιατί είμαι εδώ? Τι είναι εκείνο που με έφερε εδώ? Η ανάγκη να δω κάτι? Να αγγίξω κάτι που δεν μπορώ να δω? Δεν ξέρω γιατί είμαι εδώ. Τι είναι αυτό το μέρος επίσης? Δεν ξέρω. Αφήνω τα βλέμματά μου. Αφήνω το βλέμμα μου να κάνει μια περιπλάνηση στο χώρο. Είναι ένας μικρός νεανικός χώρος με ένα παλιό γραφείο γεμάτο επάνω του σκόρπια χαρτιά. Μια τεράστια παλιά οθόνη υπολογιστή και μια καρέκλα άδεια γραφείου. Έπιπλα όμορφα νεανικά. Ένας όμορφος και ατμοσφαιρικά ζεστός χώρος. Κι όμως, αυτός ο χώρος κάτι θέλει να μου πει. Τον ακούω να μιλάει στην καρδιά μου. Γιατί όμως να θέλει να μου πει? Επίσης δεν ξέρω. Όλα φαίνονται οικεία και τόσο ξένα, ζεστά και τόσο κρύα. Αισθάνομαι πως ο χώρος αυτής της μικρής γκαρσονιέρας με ξέρει. Πρέπει να έχουμε μοιραστεί αναμνήσεις, καλές, πικρές εμπειρίες και όνειρα. Κι όμως, ακόμα δεν ξέρω τι να κάνω. Τι θέλω εδώ? Γιατί ήρθα? Τι με έφερε εδώ? Όσο δεν γνωρίζω, τόσο νιώθω τρομαγμένος. Προσπαθώ να πλησιάσω το μικρό γραφείο. Μήπως και οι σελίδες που είναι σκόρπιες απάνω του μου δώσουν την απάντηση. Δεν μπορώ να περάσω αυτό τον αόρατο τείχος που προστατεύει το μικρό γραφείο και δεν ξέρω γιατί. Είμαι σίγουρος αν μπορούσα να διαβάσω αυτές τις σκόρπιες σελίδες, ίσως ανακάλυπτα πώς ήρθε και τι με έφερε εδώ. Συνεχίζω να κοιτάζω αυτό τον ήρεμο και τόσο ενδιαφέρον χώρο. Εγκαταλείπω την προσπάθεια να πλησιάσω το μικρό γραφείο και κατευθύνομαι προς το κρεβάτι. Μου έχουν τραβήξει το ενδιαφέρον δύο πίνακες ζωγραφικής. Φαίνονται γνήσιοι και πολύ παλιοί.
Στον ένα κάδρο απεικονίζεται το άγριο εκφραστικό πρόσωπο του Ρασκονίκοφ, ήρωας από το έγκλημα και τιμωρία του Ντό, του Ντοστογεύσκη, συγγνώμη. Γεννήθηκε 11 Νοεμβρίου του 1821 και έφυγε από τη ζωή στις 9 Φεβρουαρίου του 1881, σε ηλικία 59 ετών. Ο Ρασκόνικοβ, άνθρωπος του υποκόσμου, που στο τέλος, όταν του δώσαν ένα όπλο για να αυτοκτονήσει και ένα σταυρό, αυτός επέλεξε το σταυρό, με ό,τι συμβολίζει ο σταυρός για τον καθένα. Ήθελα να φύγω από αυτόν τον μικρό χώρο. Όμως υπάρχει κάτι που φωνάζει στην ψυχή μου να μείνω, που ίσως είναι τελικά αυτό που με έφερε εδώ και δεν με αφήνει να φύγω. Αλήθεια. Θέλω να φύγω. Και άλλες φορές σκέφτομαι και πού να πάω. Εδώ τουλάχιστον άρχισα να νιώθω όμορφα. Είναι η πρώτη φορά μετά από καιρό που δεν νιώθω μόνος. Και ας μην υπάρχει κανείς πέρα από μένα και το άγνωστο. Προχώρησα λίγο ακόμα, προσπαθώντας να ανακαλύψω περισσότερα πράγματα για αυτόν τον ατμοσφαιρικό όμορφο χώρο, που σαν βελούδινη σάρπα ντύνει την ψυχή και την καρδιά μου. Έχω φτάσει σε απόσταση αναπνοής από το πορτρέτο του Ρασκονίκοφ, σαν να έχω την ανάγκη να μιλήσω μαζί του. Μήπως και πάρω κάποιες από τις απαντήσεις που ψάχνω. Μήπως πάρω και κάποιες από τις απαντήσεις που ψάχνω το τελευταίο διάστημα. Έχω φτάσει στον πίνακα και αρχίζω να τον αγγίζω με το δεξί μου χέρι. Αισθάνομαι την άγρια όψη του Ρασκόνιφ. Και άλλες φορές δεν ξέρω τι επιδιώκω από αυτό. Δεν ξέρω τι θέλω από αυτό το άγγιγμα. Υπάρχει κάποιος λόγος που είμαι εδώ απόψε? Μπορείς τις απαντήσεις που θέλω να μου τις δώσει? Όμως θα ήθελα να τον αποσπάσω και να του πω πόσο το θαυμάζω. Άλλωστε ήρθε και αυτός από τον κόσμο του παρελθόντος, εγώ από τον κόσμο του μέλλοντος, και απλά βρεθήκαμε στο σημείο εκείνο του κόσμου που το παρόν ερωτοτροπεί με το παρελθόν και χαιρετίζει το μέλλον. Είμαι στο σημείο αυτό που το φεγγάρι δίνει τη θέση στον αυγερινό και αυγερινό στον ήλιο. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα μουσικής.
Και συνεχίζουμε. Το παρόν αγγίζει το παρελθόν και εγώ ακόμα το πορτρέτο μου. Ρασκόνικοφ, που βίωσε το άδικο από τη ζωή και την κοινωνία για να οδηγηθεί στην παρανομία. Βρίσκομαι στο σημείο αυτό του χρόνου που δεν γνωρίζω, που είναι η πραγματικότητα, το παράδοξο, η ουτοπία μου. Άρχισα πάλι να νιώθω μόνος. Το άγγιγμα στο πρόσωπο και το πορτρέτο του Ρασκόνικοφ δεν μου έδωσε την απάντηση που πίστευα. Την απάντηση που πίστευα ότι θα λάβω ή που νόμιζα πως μπορούσα να λάβω. Με πνίγει μοναξιά και πάλι σαν την αγριεμένη θάλασσα η καρδιά μου με σφίγγει. Τα πόδια μου τα νιώθω κουρασμένα. Την ψυχή μου να φεύγει από το σώμα μου και το σώμα μου να φεύγει από την ύπαρξή μου. Διαδρομές. Παράλογες. Ονειροπόλες. Γεμάτες με τον πόνο που προκαλεί η ελπίδα. Όταν δεν γίνεται πραγματικότητα. Όταν το όνειρο έχει τη μεταμόρφωση ενός εφιάλτη. Προορισμός κανένας. Ένα ταξίδι με πολλές τάσεις άλλες. Ένα ταξίδι με πολλές τάσεις. Άλλες φορές με ενδιαφέρον και άλλες επικίνδυνες. Ένας τέτοιος σταθμός ενδιαφέρον και όχι επικίνδυνος. Η στάση μου σε αυτό. Η στάση μου σε αυτό το σημείο της ζωής και των συναισθημάτων μου. Στο σημείο αυτού του χρόνου και του χώρου που ακόμα προσπαθώ να καταλάβω γιατί ήρθα και με ποιο τρόπο. Το ταξίδι όμως συνεχίζεται. Άλλωστε, αυτό είναι που αξίζει. Δεν αφήνω την απογοήτευσή μου να με νικήσει. Πλησιάζω στο δεύτερο προτρέτο του Ιαβέρη και πάνω το αγγίξω. Τελευταία στιγμή δεν το κάνω. Είχα αισθανθεί στο βάθος της ψυχής μου ένα αρνητικό συναίσθημα για αυτόν και την προσωπικότητά του. Ο Ιαβέρης αποτελούσε για εμένα εκείνη την προσωπικότητα των ανθρώπων που μέσα από την ανηθικότητά τους πιστεύαν ότι ήταν προστάτες της ηθικής. Ήταν ο άνθρωπος εκείνος που για τη δόξα και το χρήμα μπορούσε να ξεπουλήσει ό,τι ανθρώπινο πιθανό είχε μέσα του. Ήταν ένας άθλιος στην εποχή των αθλίων. Ένας από τους βασικούς ήρωες τους άθλιους του Βίκτορ Χουκ. Ο Χουκ, γεννημένος 26 Φεβρουαρίου του 1802, έφυγε από τη ζωή 22 Μαΐου του 1885. Ήθελα να φύγω πλέον από εδώ. Όμως τώρα η φωνή της διέστησής μου μου είχε επιβάλει να μείνω, λέγοντάς μου μια αλήθεια σαν αυτές που δεν τις αντέχουμε. Πού θέλεις να επιστρέψεις? Εκεί που εσύ αποφάσισες να φύγεις. Εσύ έφυγες από την πραγματικότητα. Γι' αυτό είσαι απόψε εδώ. Γκοροϊδεύεις τον εαυτό σου. Μισείς την πραγματικότητα, το παρόν, σε κουράζει. Γι' αυτό επέστρεψες στο παρελθόν. Εσύ άλλαξες το χρόνο και την ιστορία. Πω, αγγίζει πάρα πολύ, μ' αγγίζει. Πάρα πολύ. Νομίζω ότι με εκφράζει εσωτερικά. Όχι, νομίζω, με εκφράζει. Σκέψω ότι το κάνω πρώτη ανάγνωση και το διαβάζω λες και είναι... Τις 3
τις τελευταίες, τέσσερις τελευταίες σελίδες τις κάνω πρώτη φορά ανάγνωση, δεν τις έχω διαβάσει. Δεν πρόλαβα και παρόλα αυτά με αγγίζει πάρα πολύ. Δεν έχω καταλάβει για ποιο παρελθόν και ποια ιστορία άλλαξα. Έχω μπερδευτεί. Είμαι σαν χαμένος. Ακούω φωνές στον κόσμο των σκιών μου. Είχα αποφασίσει να μην φύγω. Άρχισε να μου αρέσει εδώ. Όμως νιώθω ένα βλέμμα να μ' αγγίζει με τρυφερότητα. Αλλά σε αυτόν τον χώρο είμαι ακόμα μόνος. Δεν βλέπω κάποιον. Νιώθω όμως μια καρδιά να αφουγκράζει τη θλίψη της δικής μου καρδιάς. Για αυτά που έφυγαν, που φεύγουν, για αυτά που περιμένεις να έρθουν αλλά δεν έρχονται. Αυτό το αίσθημα ότι κάτι με αγγίζει με το βλέμμα του έχει αρχίσει και δυναμώνει. Σε λίγο νομίζω θα το δω μπροστά μου, με σάρκα και οστά. Η μοναξιά σε αυτό εδώ το χώρο είναι όμορφη, γιατί εδώ νύχτα είναι μυστηριώδης, γοητευτική. Γιατί εδώ η νύχτα είναι μυστηριώδης, γοητευτική. Εδώ το φως του φεγγαριού κάνει μαγικό το σκοτάδι. Εδώ είναι όλα όμορφα. Δεν ξέρω γιατί. Ακούω καλά? Ο θόρυβος ενός ανατριχιαστικού ήχου από κάποιο κλαδί στην κλειδαριά. Από κάποιο κλειδί στην κλειδαριά. Στην κλειδαριά αυτού του σπιτιού. Τσάκισε τη σιωπή. Οδήγησε τη μοναξιά να φύγει από αυτόν εδώ το χώρο και να χαθεί στο απέραντο σκοτάδι της νύχτας. Ο άνθρωπος που ζει σε αυτόν τον ατμοσφαιρικό όμορφο χώρο επέστρεψε. Δεν τον βλέπω. Είναι ακόμα σκοτεινά. Αντιλαμβάνομαι την παρουσία του από τον ήχο που κάνει το κορμί του όταν έρχεται σε επαφή με τον αέρα. Αν και δεν τον έχω δει ακόμα, αισθάνομαι στην ψυχή μου ότι κάπου, κάποτε είχαμε βρεθεί. Το φως με τύφλωσε τώρα. Τώρα τον διακρίνω καθαρά. Είναι ένας γοητευτικός νεαρός, γύρω στα 23, με διαπεραστικό βλέμμα, καστανό, πράσινα μάτια, καστανόξανθα μαλλιά, που στο φως έπαιρναν το λαμπερό χρυσό χρώμα των μαλλιών του μικρού πρίγκιπα. Μόνος, τραγικό θα το έλεγα, ή αδιάφορο. Άλλωστε σε αυτή την ηλικία είσαι μόνος όταν το θέλεις. Διαφορετικά μπορεί να έχεις τα πάντα, γιατί απλά είσαι νέος. Θέλεις να πάρεις αγκαλιά τον ήλιο? Μπορείς. Θέλεις να τον χαϊδέψεις? Επίσης μπορείς. Η ομορφιά σου μπορεί να συναγωνιστεί την ομορφιά μιας ηλιόλουστης μέρας. Συγγνώμη. Thank you.
Ο άνθρωπος που ζει σε αυτόν τον ατμοσφαιρικό όμορφο χώρο επέστρεψε. Δεν τον βλέπω. Είναι ακόμα σκοτεινά. Αντιλαμβάνομαι την παρουσία του από τον ήχο που κάνει το κορμί του όταν έρχεται σε επαφή με τον αέρα. Αν και δεν τον έχω δει ακόμα, αισθάνομαι στην ψυχή μου ότι κάπου κάποτε είχαμε βρεθεί. Το φως με τύφλωσε. Τον διακρίνω τώρα καθαρά. Είναι ένας γοητευτικός νεαρός γύρω στα 23, με διαπεραστικό βλέμμα, καστανοπράσινα μάτια, καστανόξανθα μαλλιά, που στο φως έπαιρναν το λαμπερό χρυσό χρώμα των μαλλιών του μικρού πρίγκιπα. Μόνος. Τραγικό θα το έλεγα, ή αδιάφορο, άλλωστε σε αυτή την ηλικία. Να είσαι μόνος. Σε αυτή την ηλικία είσαι μόνος όταν τον θέλεις. Διαφορετικά, μπορείς να έχεις τα πάντα, γιατί απλά είσαι νέος. Θέλεις να πάρεις αγκαλιά τον ήλιο. Μπορείς. Θέλεις να τον χαϊδέψεις επίσης. Πάλι μπορείς. Η ομορφιά σου μπορεί να συναγωνιστεί την ομορφιά μιας ηλιόλουστης μέρας. Ο ρομαντισμός και η μαγεία να είσαι νέος. Το ρομαντισμό και τη μαγεία του φεγγαριού. Όλα αυτά τα μπορείς, διότι στην καρδιά υπάρχει ακόμα η ευωδιά της άνοιξης. Η ομορφιά ενός κόκκινου τριανταφύλου. Η λάμψη σου είναι η ίδια με αυτή του ήλιου. Η ομορφιά της ξάστερης νύχτας. Θέλεις κάτι να πάρεις από τη δικιά σου ομορφιά. Τα αστέρια θέλουν να σε κάνουν φίλο τους. Μπορείς, γιατί απλά είσαι νέος. Γι' αυτό μπορείς. Και εδώ τέλειωσε το πρώτο μέρος από την νουβέλα του Σάκη. Είναι γύρω στις 190 με 100 σελίδες. Έχουμε διαβάσει τώρα τις 12. Και θα συνεχίσουμε να διαβάζουμε. Θα αφοσιώνουμε δηλαδή μια ωρίτσα στο να διαβάζουμε την νουβέλα. Και συγχρόνως θα δούμε την επόμενη ώρα, θα κάνουμε καινούργιες παρουσιάσεις βιβλίων και λογοτέχνων. Να σας πω τώρα... Λοιπόν, ξέχασα να σας πω ότι την προηγούμενη Τετάρτη που έγινε κατακλυσμό Κυρίου και όπου ο καλός μου φίλος, ο Χρήστος, ο Πανιώνια Νέα, ο Καραθανάσης, πώς το λένε... Το Καραθανάση, ναι. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Χρήστος, εγώ τον ξέρω Χρήστο, λοιπόν. Με τα Πανιώνια Νέα. Λοιπόν, δεν έκανε την προηγούμενη Τετάρτη εκπομπή. Δεν έκανε εκπομπή γιατί έριχνε κατακλυσμό Κυρίου, ήτανε να έρθουν οι καλεσμένοι του. Τέλος πάντων έγινε χαμός, δεν ήτανε πλημμύρες, δεν μπόρεσε να έρθει. Τώρα είπαμε αυτή την Τετάρτη, θα ξεκινήσει ένα τεταρτάκι νωρίτερα. Και μάλιστα έχει δύο καλεσμένες, Αμερικανίδες, γυναίκες, μπασκεμπολίστριες του Πανιωνίου. Από το γυναικείο μπάσκετ λοιπόν του Πανιωνίου, δύο ωραίες Αμερικανίδες, άρα δεν θέλω κανείς να φύγει από τη θέση σας, σας θέλω όλους εδώ, γιατί νομίζω ότι θα δούμε κάτι καλό. Ελπίζω να μην βρίξει κατακλυσμό Κυρίου σήμερα και να έρθει νωρίτερα ο φίλος μας. Ο Χρήστος. Λοιπόν, να πω και δύο λόγια ακόμα. Τι άλλο να πω? Όχι, δεν θα πω τίποτα άλλο. Θα ξαναμιλήσουμε για το... Λοιπόν, ωραίο αυτό. Να πούμε λοιπόν για την Ένωση Κριτών Νεασμένης ότι το Σάββατο 10 η ώρα έχουν τον αγιασμό για την έναρξη της χρονιάς
2016-2017, ο Σύλλογος Κρητών. Την Παρασκευή, στο Άλσος Νέα Σμύρνης, στο αφιέρωμα των Ιωνικών Γιορτών, οι πυρώτες θα κάνουν την εκδήλωσή τους, η είσοδος είναι δωρεάν. Και μετά, να πούμε ότι μετά είναι η Πόντι, μετά είναι η Ύμβρη και τελευταίοι και καταϊδρωμένοι είναι οι Κρήτες, αλλά έχουν το καλύτερο που έχουν τον Τζουγανάκη. Ο Τζουγανάκης έχει γράψει όλα τα τραγούδια από τη σειρά του Μπρούσκου και θα ακούσουμε και καινούργια κομμάτια που θα παικτούν στη σειρά. Αλλά μόνο που εδώ έχουμε 5 ευρώ εισιτήριο. Τζουγανάκης είναι αυτός, πρέπει να πληρωθεί, τι να κάνουμε. Σε όλα τα άλλα, από την Παρασκευή και μετά, όλοι οι παραδοσιακοί συλλόγοι της Νέας Σμύρνης είναι δωρεάν η είσοδός τους. Νομίζω ότι στους υπηρώτες, στους Ύμβρους και στους Πόντιους, σε όλους πρέπει να πάτε, παιδιά, γιατί αξίζει και γιατί πρέπει να στηρίζουμε την παράδοσή μας. Ωραία. Αυτά. Για να κάνω ένα διαλυματάκι χαλαρωτικό, έτσι. Δεν θα βάλω μουσικούλα χαλαρωτική τώρα. Τώρα θα βάλω κάτι πιο extreme. Τι να βάλω? Α, θα βάλω την παραγγελία της Μηλιάς. Μην τον ρωτάς τον ουρανό. Μην τον ρωτάς. Δεν το έβαλα αυτό πριν? Ή μου φαίνεται? Αγιαγιά λέει. Έλα. Στο λόγο και ξεχαστήκαμε, μας πήρε ο πόνος και ληφθηκαμε. Σβήσε το δάκρυ με το μαντήρι σου, να πιω τον ήλιο μέσα απ' τα χείλη σου. Σβήσε το δάκρυ με το μαντήρι σου, να πιω τον ήλιο μέσα απ' τα χείλη σου. Κάτι απ' τη νύχτα έχει πάρει. Μην το ρωτάς τον ουρανό, το σύννεφο και το φεγγάρι. Το βλέμμα σου το σκοτεινό, κάτι απ' τη νύχτα έχει πάρει. Σαν το μαχαίρι κρύφα μας χτύπησε. Σβήσε το δάκρυ με το μαντήρι σου, να πιω τον ήλιο μέσα απ' τα χείλη σου. Σβήσε το δάκρυ για σένα, με το μαντήρι σου.
και την αγάπη μου να στείλουμε και στο Παρίσι και στη Γαλλία και στη φίλη μας στη Γερμανία που μας έκανε παραπονάκι ότι δεν μπορεί να δει καλά τα βίντεο. Θα το δούμε αυτό τεχνικά και θα το φτιάξουμε. Την αγάπη μας και στη φίλη μας από τη Γερμανία. Και στον κύριο Γιώργο και στον Νίκο που μας ακούει. Νίκο, καλησπέρα. Λόγο στο λόγο και ξεχαστήκαμε. Μας πήρε ο πόνος και ληχτωθήκαμε. Σβήσε το δάκρυ με το μαντήρι σου. Να πιω τον ήλιο μέσα από τα χείλη σου. Σβήσε το δάκρυ με το μαντήρι σου. Να πιω τον ήλιο μέσα από τα χείλη σου. Στο λόγο και ξεχαστήκαμε. Μας πήρε ο πόνος και ληχτωθήκαμε. Σβήσε το δάκρυ με το μαντήρι σου. Να πιω τον ήλιο μέσα απ' τα χείλη σου. Σβήσε το δάκρυ με το μαντήρι σου. Να πιω τον ήλιο μέσα απ' τα χείλη σου. Αφιερωμένο εξαιρετικά. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. Και επειδή η αφή του σπασμένου καθρέφτη μου βγάλε κάτι από μέσα μου. Δρόμο, ακούστε και αυτό. Τι έχω μάθει, τι έχω ακούσει, τι έχω πει. Σ' αυτό το δρόμο, τι έχω πάθει, τι έχω κάνει. Χωρίς τρόπι. Κι όμως φοβάμαι μήπως η μοίρα μου στείλει κάποιον κάποια βραδιά. Κι αν έχω τέχνη κι αν έχω πείρα, άνθρωπος είμαι κι έχω καρδιά. Κι έχω καρδιά. Έχω καρδιά. Κάτσε να το ακούσω από την πόρτα. Σ' αυτό το δρόμο τι έχω πάθει, τι έχω ακούσει, τι έχω δει. Σ' αυτό το δρόμο τι έχω μάθει, τι έχω κάνει. Όμως φοβάμαι μήπως η μοίρα μου στείλει κάποια βραδιά. Κι αν έχω τέχνη κι αν έχω πείρα, άνθρωπος είμαι κι
στο καρδιά, καρδιά. Εκφράζουνε. Τι ήθελα να σας πω. Θέλω να πω για κάποιες εκδηλώσεις που είναι, να σας τις θυμίσω. Πούντα και τα χάσα. Τα ψάχνω συνέχεια, παιδιά, τι να κάνω. Έλα. Όταν δεν θέλω κάτι, το έχω συνέχεια μπροστά μου και όταν το ψάχνω, το χάνω. Λοιπόν. Έχουμε και παιδιά που γιορτάζουν σήμερα. Να πούμε ότι σήμερα είναι και η πέμπτη έκθεση κριτικών προϊόντων στο Άλσο Σεγαλέου, το Μπαρουτάδικο, που βέβαια θα βρείτε εκεί πέρα όλες τις γεύσεις κριτικών προϊόντων. Σήμερα στο 2 του Ηρώδου του Αττικού είναι το σόου στο Ηρώδιο της Πιαφ. Μια μουσικοθεατρική παράσταση αφιερωμένη στον εορτασμό των 100 χρόνων από τη γέννηση της Έντι Πιαφ. Πάει, το σκότωσα το όνομα. Λοιπόν, και θα γίνει, επειδή τώρα και να θέλαμε να πάμε δεν υπάρχουν προσκλήσεις, θα γίνει άλλη μια παράσταση 6 Οκτωβρίου στο 2 Ηρώδου του Αττικού. Η ζωή της Πιαφ στην καλύτερη παράσταση που έγινε ποτέ για τη θρηλυκή ερμηνεύτρια. Να πούμε ποιοι συμμετέχουν. Το εισιτήριο είναι στο διάζωμα 20 ευρώ, φοιτητικό 15 ευρώ, ξεκινάνε από 70, εντάξει, διακεκριμένη και πρώτη ζώνη, 70 διακεκριμένη, 55 πρώτη ζώνη και τα λοιπά. Ωραία, αυτό σας το είπα. Για πάμε σε άλλα. Έτσι. Λοιπόν, μετά δωρεάν μαθήματα δημιουργικής γραφής, μια και σήμερα η μέρα μας είναι αφιερωμένη στη συγγραφή και στη λογοτεχνία, να μιλήσουμε για το εργαστήρι δημιουργικής γραφής. Το εργαστήρι δημιουργικής γραφής θα επικεντρωθεί στις βασικές αρχές της πεζογραφίας, διήγημα, νοβέλα, μυθιστόρημα και συγκεκριμένα στο είδος της μυθοπλασίας που αφορά την αφήγηση μιας ιστορίας με ροή, πλοκή και χαρακτήρες, η οποία οδηγεί στην κάθαρση. Αν και όχι πάντα, κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου θα αναπτυχθούν τα κυριότερα συστατικά της ελόγω πεζογραφίας, θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν χαρακτηριστικά κείμενα σπουδαίων λογοτέχνων, ενώ οι συμμετέχοντες θα δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους ενεργά μέσα από ασκήσεις με απότερο στόχο να εξελιχθούν τα δικά τους έργα. Λοιπόν, δωρεάν ανοιχτό μάθημα σκηνοθεσίας. Σήμερα ωραία πράγματα γίνονται. Κινηματογράφου. Πολύ ωραία πράγματα. Και νομίζω ότι αξίζει να πάτε. Είναι Αρτεμόνος 77 στη Δάφνη.
και είναι το δωρεάν ανοιχτό μάθημα δημιουργικής γραφής. Λοιπόν, να βάλω έτσι τώρα για το φίλο μας το Σάκη. Να βάλουμε την Καρέζη. Λοιπόν, να το φέρω στο τουσάκι τώρα αυτό. Σάκη, για σένα, από μένα. Καλώς ήρθατε στο ζώδιο του μήνα. Περίμενε. Θα μιλήσουμε για το ζυγό. Ξέρω πόσο την αγαπάς την Τζέννη. Ξεχαστήκαμε, μας πήρε ο πόνος και νυχτωθήκαμε. Σβήσε το δάκρυ με το μαντίλι σου, να πιω τον ήλιο μέσα από τα χείλη σου. Σβήσε το δάκρυ με το μαντίλι σου, τον ήλιο μέσα από τα χείλη σου. Μην το ρωτάς τον ουρανό, το σύννεφο και το φεγγάρι, το βλέμμα σου το σκοτεινό, κάτι απ' τη νύχτα έχει πάρει. Μην το ρωτάς τον ουρανό, το σύννεφο και το φεγγάρι, το βλέμμα σου το σκοτεινό, κάτι απ' τη νύχτα έχει πάρει. Βρήκε κι ό,τι μας λύπησε, σαν το μαχαίρι κρύφα μας χτύπησε. Σβήσε το δάκρυ με το μαντίλι σου, να πιω τον ήλιο μέσα απ' τα χείλη σου. Σβήσε το δάκρυ τον ήλιο μέσα απ' τα χείλη σου. Αθάνατη Καρέζη, να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, ο χρόνος είναι και 25 και με έχει πιάσει ένα άγχος, γιατί θα πρέπει να... Τι έχω κάνει, κάτι έκανα εδώ λάθος. Παιδιά, κάτι έκανα. Α. Γιατί θα πρέπει να έχω το νου μου να ανοίξω στο φίλο μας τον Χρήστο. Λοιπόν,
Θάλασσα πλατιά θα ακούσουμε. Σας που πάτε τα αλαργινά, την πικρή μου λύπη πάρτε κι από εκεί μακριά να μου φέρετε και εμένα τη χαρά. Σήμα έχει γίνει, ξέρεις, έτσι. Λοιπόν, κουτσομπουλεύω κιόλας εδώ πέρα από ό,τι καταλαβαίνετε. Και μετά θα φύγω από εδώ και θα λέω, δεν τους είπα αυτό, δεν τους είπα εκείνο, δεν τους είπα το άλλο, τα έχω ξεχάσει όλα. Έτσι θα λέω μετά.
Λοιπόν, να καλησπερίσουμε και την φίλη μας, την Γεωργία, την Κάλια. Η Γεωργία η Κάλια απασχολείται και με τα κριτικά προϊόντα. Να χαιρετήσουμε και τον Παναγιώτη. Γιατί τι έγινε πάλι. Να χαιρετήσουμε και το φίλο μας τον Γιώργο που λέει ότι δεν είναι καλά. Γιατί ρε Γιώργο. Λοιπόν, ναι, πότε εγώ όταν διέγραψα. Όχι. Α, δεν ξέρω. Λοιπόν... Κάτσε τώρα γιατί έχω και παράπονα. Ναι, το μαλλί το έχω βαμμένο, αλλά ανοίγει τώρα, όσο πάει και ανοίγει και λέω να το κάνω και πιο ανοιχτό. Ναι, ναι και θα τα ανοίξω κι άλλο. Εδώ ρωτάει ο κόσμος. Αυτή θα ναι. Έτσι. Και πάμε τώρα. Να ακούσουμε. Για να κλείνουμε σιγά σιγά σε ένα τεταρτάκι θα κλείσουμε. Για να υποδεχτούμε τον κύριο Χρήστο. Με τις Αμερικάνες, ε. Έτσι έταξε τώρα. Ελπίζω να μην μας τα αλλάξει πάλι. Χαρτινό το φεγγαράκι. Είσαι φοιτητής, θα φας καλά. Από τις 20 Σεπτεμβρίου έως και τις 30 Νοεμβρίου χρησιμοποιήστε το κωδικό FOODDIVERSITY. Κάπου. Ψευτική ακρογιαλιά.
πίστευες λιγάκι θα ήταν όλα αλήθινα. Να σας ενημερώσω για κάποιες παρουσιάσεις βιβλίων που είναι να γίνουν. Λοιπόν, που είναι να γίνουν τώρα στο άμεσο μέλλον. Μιλάμε τώρα για τις για σήμερα και για τον Οκτώβριο. Λοιπόν, για να μιλήσουμε για 28, 29 και 30 Σεπτεμβρίου. Να πούμε ότι η παρουσίαση του βιβλίου της Μαρίας Ιωάννου το Καζάνι γίνεται στο κέντρο της Αθήνας, μισό λεπτάκι. Λοιπόν, είναι σήμερα 8 η ώρα, θα παρουσιαστεί στο σπίτι της Κύπρου το βιβλίο «Καζάνι της Μαρίας Ιωάννου» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Νεφέλη. Για το βιβλίο θα μιλήσει ο κύριος Διονύσης Μαρίνος, δημοσιογράφος, συγγραφέας, και θα διαβάσει αποσπάσματα. Και εδώ μας έχει που είναι το σπίτι της. Λοιπόν, για την παρουσίαση του βιβλίου της Λιλής Παντιδάκη στα Πούπλινγκ Συντάγματος, η Λιλής Παντιδάκη παρουσιάζει το βιβλίο της «Ο διάβολος τραγουδούσε τα μπλουζ» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πηγή. Η χρονιά που δολοφονεί το Κένεντι, είναι, να σας πούμε δύο λόγια για το βιβλίο. Είναι το 1963, Νέα Ορλεάνη, η χρονιά που δολοφονείται ο Κένεντι. Ο Κίνγκ προκαλεί την κοινωνία με το «Έχω ένα όνειρο». Οι Beatles κυκλοφορούν το «Please, please, please me». Τότε που το χρώμα της επιδερμίδας σε καθόριζε λευκή, συναντηθήκαν στο οικοτροφείο, όπου έστελναν τα πλουσιόπεδα. Μια ιστορία έρωτας και παρανομίας, γεμάτη τζάζ, κρυφά μυστικά, βουντού και θάνατο. Μια ιστορία εκδίκησης. Ομιλητές είναι ο Κώστας Κοντολέων, συγγραφέας με Κωστιά Κοντολέων, συγγνώμη, γυναίκα είναι, και είναι μεταφράστρια συγγραφέας. Ο συγγραφέας Νοέλ Παξέρ, ο Βαγγέλης Προβιάς πεζογράφος, ο Σπύρος Κατσιγιάννης μουσικός παραγωγός. Και θα διαβάσει αποσπάσματα η Κωστιά Κοντολέων. Μετά, για το βραβείο λογοτεχνικής μετάφρασης το 2016 στην Ελληνοαμερικανική Ένωση στο κέντρο της Αθήνας 30 Σεπτεμβρίου θα διοργανωθεί για μια ακόμα χρονιά το βραβείο λογοτεχνικής μετάφρασης στο πλαίσιο της αποστολής του για προαγωγή των διαπολιτισμικών σχέσεων και ενίσχυση των πολιτιστικών ανταλλαγών σε διεθνές επίπεδο. Τα 4 ξενόγλωσσα πολιτιστικά ιδρύματα συνεχίζουν να υποστηρίζουν τα βραβεία λογοτεχνικής μετάφρασης και το έργο των Ελλήνων μεταφραστών. Τα βραβεία λογοτεχνικής μετάφρασης 2016 απομένονται σε 3 μεταφραστές της αγγλόφωνης, γερμανόφωνης και ισπανόφωνης λογοτεχνίας. Το βραβείο σε κάθε νικητή συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο. Τα σαρδάμ. Λοιπόν, και πάμε. Να μιλήσουμε για το βιβλίο «Το σπίτι» του Δαμάντη Κοραή, «Το σπίτι μόνο». Θα γίνει παρουσίαση του μυθοσωρήματος στο Γκάζι, στον πολύχωρο Βάουλτ, στο Γκάζι Βοτανικός Κεραμικός, την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου στις 8.30, στα πλαίσια του Φεστιβάλ Τεχνών Open. Μάλιστα.
πιάσει το κεφάλι μου τώρα εντωμεταξύ. Λοιπόν, αυτά για τις παρουσιάσεις. Έχω φοβερό πονοκέφαλο. Νομίζω ότι θα βάλω ένα κομμάτι για να κλείσουμε. Να θυμίσω ότι 30 είναι η εκδήλωση των υπηρετών στο Άλσος. Το Σάββατο είναι η εκδήλωση των ποντίων. 8 είναι οι Κρήτες. Εκεί ενδιάμεσα είναι και οι Πυρώτες. Έχουμε κάποιους άλλους. Τους Αιωλίδες δεν τους αφήσανε φέτος να συμμετέχουν στις Ιωνικές γιορτές. Βέβαια να πούμε, να κάνω ένα σχόλιο για αυτό με τις Ιωνικές γιορτές, γιατί το έχω μέσα μου και θέλω να το βγάλω, να το εκφράσω. Υποτίθεται ότι οι Ιωνικές γιορτές ξεκινήσανε για να τιμάνε τη Μικρασιατική, να θυμώνται οι Νεοσμυρνιώτες όλο αυτό το μικρασιωτικό γεγονός που έγινε και όλα αυτά, και να γιορτάζουμε αυτά. Και επικουτελάκι υποτίθεται ότι γινόντουσαν αυτά για τον φτωχό Νεοσμυρνιώτη που δεν μπορεί να δει κάποιες παραστάσεις που στοιχίζαν 20-30 ευρώ εισιτήριο ή να πανακούσει μια συναυλία και να δώσει 20 ευρώ, γινόντουσαν με μια ελάχιστη καταβολή των 5 ευρώ. Από το μηνιαίο αφιέρωμα που γινότανε από τις 30 παραστάσεις, οι 25 ήτανε δωρεάν, πλαισιωνόντουσαν από τους πολιτιστικούς συλλόγους, από καλλιτέχνες νεοσμυρνιώτες, συμπολίτες δηλαδή, και δείχναν το έργο τους. Ή διάφοροι άλλοι πολιτιστικοί συλλόγοι, όπως είναι η Λιαχτίδα, όπως είναι, που κάνανε κάποιες παρουσιάσεις και έβλεπε ο κόσμος. Λοιπόν, αυτό σταμάτησε, δεν υπάρχει πια. Και βέβαια ήτανε από τα 30, θα πλήρωνες 5 ευρώ, 5 παραστάσεις, ή θα ήταν 2 συναυλίες και 3 παραστάσεις, δηλαδή από τις 30 μέρες οι 5 μέρες θα είχαν εισιτήριο, άντε οι 7. Άντε να πούμε το 13, ότι ήταν, που άμα δούμε το πρόγραμμα του 13 στις Ιωνικές γιορτές με το 16, θα δούμε τη διαφορά, πόσο μεγάλη διαφορά υπάρχει. Νομίζω ότι πια ο Δήμος Νέας Σμύρνης εκμεταλλεύεται αυτό το καθεστώς που έχει γίνει, και φέτος από τις 30 εκδηλώσεις, οι 25 είναι με εισιτήριο και οι 5 είναι δωρεάν. Και καλά ότι οι θεατρικές παραστάσεις δεν έρχονται, και καλά. Εδώ βλέπουμε όμως ότι βάζουμε ξένους παράγοντες και συμμετέχουν. Δεν βάζουμε τους συμπολίτες μας, τους νεοσμυρνιώτες, να συμμετέχουν. Όπως βλέπουμε ότι και για τα και για τα τεχνικά που χρειάζονται, τα σκηνικά και αυτά, εκμεταλλευόμαστε εργολάβους που δεν είναι νεοσμυρνιώτες, άρα δεν στηρίζει ο Δήμος τους ντόπιους συμπολίτες εδώ. Και νομίζω ότι κάποιοι που ασχολούνται με τα πολιτιστικά, δεν θέλω να πω ονόματα γιατί εγώ δεν ανήκω πουθενά και δεν θέλω να πω ονόματα, απλά σαν νεοσμυρνιώτησα, σαν απλός πολίτης, εκφράζω αυτό που βλέπω. Δηλαδή αυτό που όλοι οι νεοσμυρνιώτες σχολιάσαν αρνητικά. Και αν μη τι άλλο, αυτοί που ασχολούνται με τα πολιτιστικά να το σκεφτούν πάρα πολύ του χρόνου πώς θα τις οργανώσουν τις Ιωνικές γιορτές, γιατί αν γίνει αυτή η επανάληψη, δυστυχώς θα χάσουν πάρα πολύ. Θα ξεσκεπαστούν εν τέλει ότι τα κάνουν και βάζουν πάρα πολλά χρήματα στην τσέπη και πολύ λίγα πέφτουν για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις εδώ. Και δεν στηρίζουμε και... Να πούμε ένα σχόλιο που μου έκανε με πολλές μαμάδες. Οι θεατρικές παραστάσεις που γινόντουσαν για τα παιδιά ήταν δωρεάν. Και τώρα οι περισσότερες έχουν εισιτήριο. Και δεν έχουν εισιτήριο να πεις ότι πληρώνει μόνο ο γονιός. Πληρώνουν και τα παιδιά. Μα αν θέλει μια οικογένεια 20 ευρώ για να πάει να δει μια παιδική παράσταση, δεν πάει καθόλου. Πάει στο σχολείο την παράσταση. Πάει στην Καλυθέα που είναι δωρεάν. Λοιπόν, για να τα σκεφτούμε αυτά, γιατί βλέπω κόσμο από τη Νέα Σμύρνη που προτιμάει και στηρίζει γειτονικές περιοχές, διότι εδώ πέρα βλέπουμε την εκμετάλλευση σε όλο της του μεγαλείου. Για να το δουν αυτοί που ασχολούνται.
Ο χορός του χρήματος, όπως λέει ο κύριος Γιώργος. Έτσι είναι. Αλλά δεν είναι από όλους τους Δήμους, κύριε Γιώργο. Γιατί εμείς που είμαστε και οι πατριώτες, να σας πω ότι ο Σύλλογος Ποντίων στην Καλλιθέα τα μαθήματα όλα τα έχει δωρεάν. Μπορείτε και εσείς και εγώ να πάμε να κάνουμε ποντιακούς χορούς δωρεάν. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλά και κάνουν και ωραίες εκδηλώσεις. Και δεν ξέρω γιατί με έχει γοητεύσει πάρα πολύ αυτός ο Δήμαρχος της Καλλιθέας, που είναι νέο παιδί και το βλέπω ότι κάνει ωραία πράγματα. Είναι η εκμετάλλευση, τέλος πάντων. Για να δούμε τι θα γίνει στο μέλλον. Βέβαια, αυτά πρέπει και να τους τα γράψεις κάπου, να τους τα τυχοκολλήσεις, μήπως και τα δούνε. Γιατί, ξέρω εγώ τι να πω. Ή πάλι απ' την άλλη, βγάλουν κάποιοι το πρόσωπό τους, ώστε να μην διεκδικούν αύριο μεθαύριο καμία δημαρχία. Γιατί, ξέρεις, αυτούς θα τους δούμε και αύριο μεθαύριο να διεκδικούν δημαρχίες. Για να φύγω από το πολιτικό μου πρόσωπο και να πάω σε ένα τραγουδάκι. Είναι και, μάλλον δεν πάω σε κανένα τραγουδάκι. Βάζω το σήμα της εκπομπής για να κλείσουμε και να σας παραδώσω στον κύριο Χρήστο τα Πανιόνια Νέα. Κάτι καίγεται, κάποιος καίει το φαΐ του, μου μυρίζει. Αγαπημένοι μου φίλοι, σας αγαπώ πολύ πολύ πολύ. Την επόμενη Τετάρτη, δεν ξέρω καν τι θα έχω, θα είναι έκπληξη. Θα είναι η πρώτη Τετάρτη του μήνα, 5 Δεκάτου. Και όπως πάντα θα έχουμε όμορφες εκπλήξεις. Σας αγαπώ πολύ. Πάμε. Κοινό που μετρώ, κοινό που με λιώνει. Κοινό που με τρώει, κοινό που με σώσει, είναι που ονειρεύομαι σαν το καραγκιόζι. Φίλους και εχθρούς στις μικρές μου πλάτες, όμορφα να σήκωνα σαν να ήταν επιβάτες. Λευκό μου σε τονάκι, πάμπα μου φεντή, κι αγαπή τα χάμες φυσάει. Βάλε στη σκιά σου τούτο το παιδί, που δεν έχει απόψε που να πάει, που να πάει. Μετρώ τα λόγια του καμπούρι πίσω από το λευκό πανί, μέσα από το κυβούρι. Μα όσο κι αν μετρώ, κάτι περισσεύει. Τρίπια είναι η αγάπη μας και δεν μας προστατεύει. Λευκό μου σαν τον άκη, λάμπα μου τρελή, κόκκινο αυγό και καρναβάλια. Μέσα από την κάλωτη τη σταριστική, μας κοιτάει ο χάρος και του τρέχουνε τα σάλια. Και εικόνες, κάρα σκουπιδιάρικα φεύγουν χειμώνες. Αν δεν τρέπεσαι να καθίσεις πίσω, έλα στην παράσταση να σε γιουχαΐσω. Λευκό μου σαν τον άνθρωπο,